Ξεκίνησε σιγά σιγά η συγκομιδή του κρόκου στην Κοζάνη, ενώ μέσα σε μια εβδομάδα αναμένεται να κορυφωθεί η όλη διαδικασία στα χωράφια της περιοχής. Ωστόσο, σε αυτό που ευελπιστούν οι παραγωγοί είναι να βρέξει, καθώς το μοναδικό αυτό λουλούδι που αποτελεί το χρυσάφι της κοζανίτικης γης χρειάζεται νερό. Άρχισε σιγά σιγά δηλαδή να ξεκινάει. Πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα το πολύ θα αρχίσει και η φούρια, στην πλήρη παραγωγή εννοώ. Όσον αφορά για την παραγωγή φέτος, πώς είμαστε? Δεν έχει βρέξει, έχει ξηρασία. Βέβαια η ποιοτικά θα είναι πάρα πολύ καλή. Δεν θα έχει και πολλές λάσπες και τέτοια για να παιδευόμαστε. Αλλά θέλαμε μια βροχή να ρίξει για να μπορέσουμε, ας πούμε, και ο κρόκος, ας πούμε, να αποτιστεί καλύτερα και να βγει πιο νωρίς. Γιατί τώρα θα μας καθυστερήσει πιο πίσω. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αν έριξε μια βροχή, μου είπατε. Ναι, βέβαια. Ναι. Να βγει πιο νωρίς, γιατί έτσι τώρα θα βγαίνει σιγά-σιγά. Οπότε, αν είναι να το κάνεις 15 μέρες, μπορεί να το κάνεις και 25 μετά. Άρα, δηλαδή, πότε βλέπετε ότι θα ολοκληρωθεί η συγκομιδή? Κατά τις 10 Νοεμβρίου, πιστεύω θα ολοκληρωθεί. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Νίκος Πατσιούρας, τόνισε στον Φλάς ότι όλο και περισσότεροι νέοι παραγωγοί έρχονται στον συνεταιρισμό. Ενώ τα τελευταία 5 χρόνια τα καλλιεργούμενα στρέμματα αυξήθηκαν κατά 2.000. Μάλιστα, λίγο πριν το Δεκέμβρη, αναμένεται και η πολυπόθητη άδεια για την εξαγωγή του κρόκου στην μεγάλη αγορά της Κίνας. Βλέπουμε έτσι αυτό που λέμε περισσότερους παραγωγούς να έρχονται στον συνεταιρισμό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Βλέπουμε τώρα και ειδικά αυτό που χαροποιεί το συνεταιρισμό είναι ότι έρχονται νέοι άνθρωποι που ασχολούνται, παιδιά που έχουν βγάλει πανεπιστήμια και με η ανεργία αυτή τους κάνει να μπουν στην παραγωγή του κρόκου. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπετε διαφορά, ας πούμε, στα τελευταία 5 χρόνια? Ναι, αν λάβετε υπόψη ότι πριν από 5 χρόνια, παράδειγμα, ήταν 3.000 στρέμματα, τώρα είναι γύρω στα 5.000 στρέμματα. Οπότε γύρω στα 2.000 στρέμματα έχουν ανέβει. Γύρω στους 200 παραγωγούς καινούργιοι μπήκαν. 200 καινούργιοι παραγωγοί τα τελευταία 5 χρόνια? Ναι, στα τελευταία χρόνια. Και μπορώ να πω και περισσότερο. Τώρα 200, μπορεί και 300, ας πούμε. Δεν έχω έτσι επίσημα στοιχεία. Ναι, ναι. Αυτό την τελευταία πενταετία, μου είπατε. Ναι, βέβαια, ναι. Τώρα, όσον αφορά και επειδή είναι εξαγώγημο προϊόν ο κρόκος, πού βλέπουμε να πηγαίνει φέτος ο κρόκος, σε ποιες αγορές? Κοιτάξτε, εμείς δίνουμε σε όλο τον κόσμο, βέβαια, αλλά μην ξεχνάτε ότι δίνουμε και ένα 60% χήμα σε εμπόρους. Αυτό πάμε να αποφύγουμε, έτσι να πάει όλο συσκευασμένο, για να παίρνει και ο παραγωγός έτσι πιο ψηλή τιμή, να παίρνει το κέρδος του συσκευασμένου στον παραγωγό. Τώρα κάνουμε μία με τους Κινέζους, έρχονται εδώ για την περιβόητη άδεια που πηδευόμαστε εδώ και 3 χρόνια. Ευτυχώς έρχονται τώρα 30 μέχρι τις 4 του μηνός για έλεγχο, το Υπουργείο δηλαδή του Κινέζικου μαζί με το δικό μας. Έρχονται εδώ για να μας ελέγξουν την παραγωγή και γενικότερα την συγκομιδή, την τυποποίηση όλα, για να μπορέσουμε έτσι σε ένα μήνα το πουλί να πάρουμε την άδεια για να μπορέσουμε να εξάγουμε στην Κίνα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η Κίνα είναι μια μεγάλη αγορά και το προϊόν το γνωρίζουν. Δεν είναι κάτι που πας να το γνωρίσουν τώρα. Το παίρνουν στα φαρμακεία, το παίρνουν σαν στην υγεία τους και όχι σαν φαγητό. Αυτή η άδεια είναι από το Υπουργείο που πρέπει να δοθεί, το ελληνικό? Υπουργείο της Κίνας, όχι από της Κίνας. Από το Υπουργείο της Κίνας. Αν δηλαδή πάρουμε την άδεια, πάρετε την άδεια, μιλάμε πλέον για μια πολύ μεγάλη αγορά που... Βέβαια, πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Και θα πάει όλο συσκευασμένο. Και έχει ζήτηση. Εκεί πέρα είναι ποιοτικός ο ελληνικός κρόκος, ο δικός μας. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε πάρα πολλές σπουδαίες κινέζικες εταιρείες, αλλά εμείς έχουμε ήδη αντιπρόσωπο εκεί που έχει επενδύσει πάρα πολλά λεφτά. Οπότε είναι έτοιμος εκεί για να μπορεί να παραγγείλει. Έχει το διαφημίζει εδώ και 2 χρόνια. Έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις εκεί και γραφεία σε πόλεις. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή, αν πάρουμε την άδεια, να μπορέσουμε να εξάγουμε. Θα είναι η χρονιά μας, πιστεύω, το 19. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Αυτή την άδεια από το Υπουργείο Κίνας, από την Κίνα, από το αρμόδιο Υπουργείο, πότε βλέπετε να τη λαμβάνετε? Αν έρθω τώρα, όπως σας είπα, 31 μέχρι τις 4 του μηνός, πιστεύουμε μετά από ένα 20 μέρες, ένα μήνα, από ότι έχουμε παράδειγμα από άλλα προϊόντα, να την πάρουμε. Λίγο πριν το Δεκέμβρη, δηλαδή, αν το λέω σωστό.